Θα κλείσουμε με μια ζωντανή σύνδεση που αφορά την έκρηξη στα νησιά Τόγκα και να εστιάσουμε λίγο, είναι εκεί το νησιά στην καρδιά του Ειρηνικού ωκεανού, και να εστιάσουμε λίγο στις όποιες εκτιμήσεις Ελλήνων γεωλόγων για το πώς επηρεάζεται ολόκληρος ο πλανήτης, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μια υποθαλάσσια έκρηξη, τι αποδεικνύεται, ότι η οποία βέβαια έκρηξη βρίσκεται και έχει σε επίκεντρο την καρδιά του Ειρηνικού ωκεανού, πώς επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη και τη χώρα μας όμως μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία. Πάμε να μας βοηθήσει η κυρία Εύη Νομικού, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσικής γεωγραφίας και γεωλογικής ωκεανογραφίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, την οποία θέλω να ευχαριστήσω πολύ και να την καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Οι πρώτες εκτιμήσεις συναδέλφων σας, ακαδημαϊκών, της επιστημονικής κοινότητας γύρω από την έκρηξη εκεί στα νησιά Τόγκα και πώς επηρεάζεται ολόκληρος ο πλανήτης. Ποιες είναι? Ουσιαστικά έχουμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία το ΕΚΠΑ με το Πανεπιστήμιο του Auckland και με διάφορους άλλους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Sydney. Συμμετέχουμε δηλαδή σε ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα τρέχει τα τελευταία 3 χρόνια και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το πώς δημιουργούνται παλιριακά κύματα από υποθαλάσσιες ηφαιστειακές εκρήξεις. Δυστυχώς, στο τέλος του προγράμματος, στο τέλος αυτού του ερευνητικού προγράμματος, προέκυψε αυτή η τεράστια υποθαλάσσια έκρηξη στα νησιά Τόγκα. Ουσιαστικά είναι 2.000 χιλιόμετρα από εκεί που έγινε η έκρηξη, από τη Νέα Ζηλανδία. Ναι. Άρα είμαστε στον Ειρηνικό ωκεανό. Και οφείλουμε να πούμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν τη γεωλογία, είναι αυτά τα νησιά έχουν δημιουργηθεί λόγω του ότι έχει στην πλάκα του Ειρηνικού ωκεανού, η οποία υποβυθίζεται κάτω από την πλάκα της Αυστραλίας, Ινδοαυστραλίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε αυτά τα νησιά έχουμε δίπλα σε αυτά τα νησιά και υποθαλάσσια ηφαίστεια. Η μεγάλη έκρηξη που έγινε στις 15 Ιουνίου, σε εμάς 7 η ώρα το πρωί, σε αυτός ήταν απόγευμα, ουσιαστικά δεν είναι η έκρηξη η οποία ξάφνιασε τον κόσμο, λόγω του ότι από τις 20 Δεκεμβρίου, ακριβώς στην ίδια περιοχή, είχε προηγηθεί μια πολύ μεγάλη έκρηξη, όχι βέβαια όμως στο μέγεθος της έκρηξης του Σαββάτου. Άρα ο κόσμος και οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι το ηφαίστειο αυτό είχε ενεργοποιηθεί. Για την ιστορία, να πούμε ότι υπήρχαν 2 νησιά στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου το 2014 και 2015 έγινε μια υποθαλάσσια έκρηξη, όπου εκεί είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, δημιουργήθηκε νέα γη, η οποία ένωσε αυτές τις 2 ηφαιστειακές νησίδες. Μάλιστα. Δηλαδή, το νησί που αυτή τη στιγμή βλέπουμε και έγινε η έκρηξη ουσιαστικά, στην ουσία ήταν 2 νησιά τα οποία ενώθηκαν το 2014-2015. Το επίσης εντυπωσιακό είναι ότι βρήκαν κάποιες ηφαιστειακές αποθέσεις, οι οποίες τις χρονολόγησαν και έδειξαν λοιπόν ότι πριν 1000 χρόνια, περίπου δηλαδή το 1100 μετά Χριστό, είχε γίνει μια τεράστια έκρηξη, παρόμοια με την έκρηξη αυτή τη στιγμή που έζησαν οι κάτοικοι το Σάββατο. Δηλαδή κάθε 1000 χρόνια περίπου έχουμε. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Κάθε 1000 χρόνια λοιπόν, αυτό είναι το timing τώρα το σωστό, δυστυχώς για τους κατοίκους, έχουμε αυτή την τεράστια έκρηξη, όπου τι γίνεται. Όταν έχουμε μια υποθαλάσσια έκρηξη, έχουμε πολύ μεγάλη δραστηριότητα στον υποθαλάσσιο χώρο και κίνηση του μάγματος. Τι είναι το μάγμα? Είναι αυτό το διάπειρο υλικό που έρχεται από τα έγκατα της γης, με γρήγορη αντίδραση με το νερό. Επομένως γίνεται μια αλυσιδωτές εκρήξεις, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την εκτείναξη ηφαιστειακού υλικού και όλοι θαυμάσαμε ουσιαστικά αυτό το μανιτάρι που δημιουργήθηκε. Έτσι, το οποίο είχε ύψος περίπου στα 30 χιλιόμετρα και η διάμετρό του ακούμπησε τα 350 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, αυτό που είναι όμως εντυπωσιακό σε αυτή τη συγκεκριμένη έκρηξη είναι το κρουστικό κύμα, το οποίο όπως αναφέρθηκαν, το άκουσαν ουσιαστικά, έχει μεταβολή στην ατμοσφαιρική πίεση και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη, και βέβαια το παλιριακό κύμα, το οποίο άγγιξε και τις ακτές της Δυτικής Αμερικής, αλλά και την Ιαπωνία και σαφέστατα φυσικά την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Άρα λοιπόν ένα μικρό νησί, επηρέασε. Μια υποθαλάσσια έκρηξη λοιπόν, επηρέασε όλο τον πλανήτη, και αυτή τη στιγμή γίνονται αναφορές οι επιστήμονες, κυρίως από το Πανεπιστήμιο του Auckland, ουσιαστικά μελετάνε τον όγκο της ηφαιστειακής στέφρας. Ναι. Έχουν βρει μέχρι στιγμής αποτελέσματα ότι ανήκει στο δίκτυο ηφαιστειακής εκρηκτικότητας, στο νούμερο 5, και έχουμε όγκος αγγίζει τα 9 κυβικά χιλιόμετρα. Δείχνει λοιπόν από μια μικρή υποθαλάσσια έκρηξη το μέγεθος
της έκρηξης αυτής. Συν ότι η παραγωγή του θείου, για, αν μιλάμε για παγκόσμια μεταβολή του κλίματος, λένε και αυτή τη στιγμή πρέπει όμως να αποδειχθεί ότι θα επηρεάσει σε παγκόσμια κλίμακα τον πλανήτη μας, ναι. 0,1 με 0,2 βαθμούς Κελσίου θα, ουσιαστικά θα μειωθεί η θερμοκρασία του πλανήτη. Αλλά αυτά είναι αποτελέσματα τα οποία, ξέρετε, έγινε το γεγονός πριν 2 μέρες, άρα αναλύονται συνεχώς. Κυρία Νομικού, δεν γνωρίζουμε τι βέβαια, θα συμβεί στο αυτά μέλλον. Τα νέα δεδομένα των 2-24 ώρων, τα οποία έχουν προκύψει, πρέπει να οδηγήσουν την επιστημονική κοινότητα, συναδέλφους σας, εσάς την ίδια, σε πανελλαδικό επίπεδο, σε πιο ισχυρές τάσεις εγρήγορσης, και αν ναι, σε ποιους τομείς, τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να μελετήσουμε. Ουσιαστικά είναι ένα μάθημα για μας, γιατί οι αρχές εκεί ειδοποίησαν πολύ έγκαιρα τους κατοίκους και μάλιστα στις 13 Ιανουαρίου είχε προηγηθεί μια ηφαιστειακή έκρηξη, πάλι με μια ηφαιστειακή στήλη περίπου στα 17 χιλιόμετρα, όπου αν δείτε τις ειδοποιήσεις που μας έστελναν οι επιστήμονες από αυτή την περιοχή, από τις 13 Ιανουαρίου είχαν ειδοποιήσει οι αρχές στον κόσμο να απομακρυνθεί από τις ακτές. Ναι. Να προσέχει τις οροφές των σπιτιών από την ηφαιστειακή τέφρα που θα έπεφτε και να αποθηκεύσει πόσιμο νερό, γιατί υπήρχε κίνδυνος ουσιαστικά να μην υπάρχει νερό. Και βέβαια το κακό είναι ότι οι τηλεπικοινωνίες αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί από την πρώτες ώρες ουσιαστικά της ηφαιστειακής έκρηξης και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσει ο κόσμος μεταξύ τους και το μόνο που επικρατούσε ήταν προφανώς άγχος, αλλά και αυτή η στάχτη η οποία απλώθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε πάρα πολύ μεγάλο, σε μεγάλη απόσταση. Άρα λοιπόν οι αρχές, αυτό το μάθημα που μάθαμε ήταν ότι οι αρχές είχαν ειδοποιήσει τον κόσμο από τις 20 Δεκεμβρίου πολύ που έγινε το ηφαίστειο να εκκρίνεται. Πάρα πολύ σημαντικό και ο κόσμος υπάκουσε και γι' αυτό δεν είχαμε και θύματα. Δεν είχαμε θύματα ουσιαστικά. Δηλαδή έχουμε 2 θανάτους στο Περού, γιατί και εκεί οι αρχές προειδοποίησαν για το τσουνάμι. Έτσι. Αλλά ο κόσμος θέλησε, ξέρετε, μερικές φορές είμαστε περίεργοι σε όλο αυτό το φαινόμενο και πώς δημιουργείται το πολυδιακό και το περνάς έτσι. Και ακριβώς το περνάς έτσι και δυστυχώς όμως έχουμε 2 θανάτους στο Περού. Σήμερα το πρωί είχαν ανακοινώσει ότι αγνοείται μια κοπέλα περίπου 50 ετών, όπου πραγματικά ήταν εθελόντρια. Άρα δεν έχουν βρει ακόμα την αγνοούν, ουσιαστικά είναι αγνοούμενη. Αλλά δεν έχουμε ανθρώπινα θύματα. Εγώ θα σταθώ πως μια έκρηξη εκεί σε ένα μικρό νησάκι επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη και αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Απ' την άλλη, βέβαια, φαντάζομαι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα σε κάποιους μήνες από σήμερα. Σαφώς. Τα μελετάμε και είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι εντυπωσιακό. Είναι σαν την έκρηξη του Κρακατάουα, όπου μια παρόμοια υποθαλάσσια έκρηξη επηρέασε ουσιαστικά όλο τον πλανήτη. Μάλιστα. Μόνο εδώ που το μέγεθος του νησιού είναι πολύ μικρότερο. Μάλιστα. Κυρία Νομικού, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά για την τοποθέτησή σας.